Άνοιξε στο Χριστό, Οσίου Πορφυρίου. Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και εκκρού για να το ανοίξουμε. Μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν του ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά και αθόρυβα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έλθει μέσα σου η θεία χάρης. Αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού, λοιπόν. Όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, μου έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, γιατί πρέπει να τη διαβάζεις συνέχεια για να φωτιστείς ή τους βίους σου Αγίων ή τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία και βρίσκεις κάποια πρόταση ή λέξη που σου έκανε εντύπωση, να σταματάς εκεί αρκετά, να την ψάχνεις καλά. Και θα δεις πόσο θα ωφελήσεις από αυτό. Να διαβάζεις, μου έλεγε μία άλλη φορά, πάρα πολύ για να σου φωτίσει ο Θεός στο νου. Ξέρεις, εγώ διάβαζα πάρα πολύ και μάλιστα για να μην με ενοχλούν, ανέβαινα πάνω σε ένα δέντρο, σε μία σκάλα που είχα φτιάξει και που την τραβούσα επάνω όταν ανέβαινα, ώστε να μην με βλέπουν και με ενοχλούν. Και εκεί ασχολούμουν με τις ώρες με τη μελέτη. Στην ερώτησή μου, ότι δεν θυμάμαι καλά όσα διαβάζω, μου απάντησε ο παππούλης. Να ξέρεις, παιδί μου, ότι τα πάντα εναποθηκεύονται μέσα στη μνήμη μας και όταν ο Χριστός κρίνει κατάλληλη την ώρα, μας τα αποκαλύπτει. Σε μία αποκάλυψη για ένα γεγονός που είχε γίνει προ 50 ετών, μου είπε: «Ο Θεός να έχεις πάντα υπόψη σου ότι τα βλέπει όλα και τα παρακολουθεί όλα. Καμία πλάκα της φωτογραφικής του μηχανής δεν καταστρέφεται». Μου έλεγε επίσης πως όταν διαβάζω, πρέπει να προσπαθώ να διαβάζω καθαρά, να ακούγεται και το τελευταίο νι ή σίγμα της κάθε λέξεως. Το ίδιο να κάνεις και στην προσευχή σου όταν ψάλεις, γιατί έτσι συνηθίζεις το σωστό, και να είσαι σε όλα ταπεινός, και στη σκέψη και στα λόγια και στις κινήσεις σου. Μία μέρα στο ησυχαστήριο μου λέει: «Πιάσε αυτό το βιβλίο και διάβασέ μου». Ήταν ένα από αυτά τα βιβλία που υπάρχουν εκεί και αναφέρονται στην ημέρα των Χριστουγέννων. Το παίρνω εγώ και αρχίζω να διαβάζω. Μόλις διάβαζα 4-5 προτάσεις, μου λέει: «Σταμάτα, σταμάτησα εγώ». «Πώς το διαβάζεις έτσι?», μου λέει. «Πώς το διαβάζω, παππούλη?», του λέω. «Να, κοίταξε να δεις», μου λέει. «Πρέπει να βάζεις χρώμα στη ζωή σου. Να ακούγονται όλα τα φωνήεντα καθαρά. Να μην κόβεις σύμφωνα που έχουν στο τέλος οι λέξεις και να μην βιάζεσαι. Για ξεκίνα πάλι». «Ξεκινώ». «Τίποτα», μου λέει. «Άκου εμένα». Και άρχισε να μου διαβάζει μερικές προτάσεις. «Το είδες τώρα?», με ρώτησε. «Το είδα», του είπα. «Ξεκίνα πάλι», μου λέει. Άρχισα και πάλι να διαβάζω περισσότερες προτάσεις αυτή τη φορά, κάπως καλύτερα. «Τώρα κάτι κατάφερες», μου λέει. «Προσπάθησε να κάνεις πάντοτε την ανάγνωση έτσι, όπως σου την έμαθα. Και το ίδιο να κάνεις όταν διαβάζεις τα αναγνώσματα και στην εκκλησία». Στο τέλος του μαθήματος μου λέει: «Για τον κόπο σου, πάρε το αυτό το βιβλίο. Σου το χαρίζω». «Ευχαριστώ, παππούλη μου», του λέω. «Για όλα». Και έφυγα ευχαριστημένος. «Διάβαζα πολύ», μου είπε μια μέρα ο γέροντας. «Ήμουν πολύ μελετηρός. Μυστικός διάβαζα. Ξέκλεβα χρόνο όποτε μπορούσα. Έμαθα απ' έξω το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, του Λουκά και το μισό του Ιωάννη. Επίσης τους ψαλμούς. Μελετούσα τους πατέρες. Πολύ διάβαζα. Έκανα πνευματική εργασία. Και να ξέρεις ότι εγώ γράμματα δεν ήξερα. Μόλις στη Β' Δημοτικού ήμουνα. Όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, μου δίνουν στον εσπερινό το ψαλτήρι να διαβάσω. Εγώ άρχισα να συλλαβίζω. Μα, κα, ρι, ως, α, νιρ. Καλά, μου λένε, φτάνει. Θα πάρεις το ψαλτήρι και θα το διαβάσεις καλά να το μάθεις. Θα διαβάζεις και τα συναξάρια των Αγίων», μου λένε. «Τίποτα άλλο». Διάβαζα, αλλά δεν καταλάβαινα. Λεξικά δεν είχα. Για παράδειγμα, δεν ήξερα ότι οίκος θα πει σπίτι. Έτσι έβρισκα την ίδια λέξη κι αλλού. Και από τα συμφραζόμενα έβρισκα το νόημα των λέξεων. Αποσύθιζα κομμάτια ολόκληρα και όλη μέρα, καθώς έτρεχα στα βράχια, τα πήγγειλα δυνατά με νόημα. Αργότερα έπιασα την παρακλητική, το τριώδιο, τα μηνέα. Διάβαζα με μανία. Καθώς ο γέροντας Πορφύριος έλεγε αυτά από τη ζωή του, αισθανόμουν ότι τα λέει έμεσα για να με παρακινήσει να κάνω το ίδιο. Πολύ περισσότερο που εγώ με τη βοήθεια του Θεού έμαθα και 5 γράμματα, δεν ήμουν αγράμματος. Κάνοντας αυτή τη σκέψη βεβαιώθηκα και έμεινα πάλι έκπληκτος για την ικανότητά του να διαβάζει την ψυχή μου και να φωτίζει όλα τα σκοτεινά σημεία της. Ύστερα από λίγο πρόσθεσε: «Εκείνο που μου άρεσε από όλα περισσότερο ήταν ο τριαδικός κανόνας κάθε Κυριακή στο μεσονυκτικό. Όταν το διάβαζε ο αδελφός, εγώ συγκέντρωνα όλη την προσοχή μου. Και αν καμιά φορά διάβαζε σιγανά ή γρήγορα και δεν καταλάβαινα ή δεν άκουγα, πολύ στεναχωριόμουν».
Τότε αποτραβιόμουν πίσω και βυθιζόμουν στην ευχή. Εγώ ακούγοντας αυτά, ελέγχθηκα πολύ, διότι κάθε φορά που διαβαζόταν ο Τριαδικός Κανόν, εγώ έλεγα μέσα μου: «Α, αυτός είναι δύσκολος, δεν το καταλαβαίνω». Και όσο να τελειώσει η ανάγνωσή του, δεν πρόσεχα, εσκεμμένα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σε τι χάος αγνωσίας βρισκόμουν όταν λέπορος εγώ. Εγώ δεν τον διέκοψα, τον άφησα να συμπληρώσει ό,τι ήθελε. Η καρδιά μου είχε αρχίσει να φωτίζεται, σαν να της άνοιξε ένα παράθυρο διαρωτικός αυτός γέροντας. Ένιωθα κοντά του απέραντη απλότητα και εμπιστοσύνη. Πίστεψα χωρίς καμία αμφιβολία ότι από το Θεό είχε χάρη να διαβάζει τις καρδιές μας και ξέρει όλα τα μυστικά μας πάθη και αδυναμίες. Ο γέροντας, όταν ο συνομιλητής του δεν αποδεχόταν την πρώτη συμβουλή του, υποχωρούσε και του έδινε δεύτερη, ευκολότερη, αλλά η πρώτη συμβουλή του ήταν η πνευματικά πιο συμφέρουσα. Πρέπει πάντως να ομολογήσω ότι στα πρώτα χρόνια μετά τη γνωριμία μας δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Διότι και στη θεολογική σχολή είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι οι Άγιοι άνοικαν σε περασμένες μόνο εποχές. Δεν μπορούσα λοιπόν να φανταστώ ότι δίπλα μου υπήρχε ένας Άγιος. Και μετά από αρκετά χρόνια που είχα φτάσει πλέον να το καταλαβαίνω, τον ρώτησα μια ημέρα: «Γέροντα, τόσα χρόνια σας γνωρίζω, τόσα πράγματα μου είπατε, τόσα γεγονότα συνέβησαν, αλλά δεν είχα καταφέρει να τα συλλάβω πέρα για πέρα. Γιατί δεν μου τα λέγατε, αφού τόσο πολύ με αγαπούσατε, αφού τόσο πολύ με συμβουλεύατε?» Η απάντησή του ήταν: «Δεν άντυχες. Τώρα που αντέχεις, τώρα σου τα λέω». Ένας θεολόγος είχε προβλήματα με τον Μητροπολίτη του, γιατί ο Μητροπολίτης του σκανδάλιζε με τη συμπεριφορά του τους πιστούς και ρωτούσε τον γέροντα αν έπρεπε να το πει στον Μητροπολίτη. Και ο πατέρας Πορφύριος του είπε: «Μπορείς αφού θέλεις, δικαίωμά σου είναι να πας να διαμαρτυρηθείς». «Εσύ», του λέει ο θεολόγος, «θα το έκανες αυτό?» Και ο γέροντας είπε: «Όχι, δεν θα το έκανα». «Γιατί δεν θα το έκανες?» τον ρώτησε. «Εγώ δεν θα το έκανα, γιατί γνωρίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν υπακοή και δεν έχουν το συνήθειο να κάνουν τι τους λένε οι άλλοι. Γι' αυτό και εσύ πήγαινε να το πεις εμπιστευτικά, δίχως να τον προσβάλλεις, και αν σε ακούσει και συμφωνήσει μαζί σου, τότε κατάφερες ένα μεγάλο πράγμα, από τα πλέον δύσκολα». Από το βιβλίο «Ανθολόγιο Συμβουλών» του γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου.